εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους εργάτες της Κόσκο που δίνουν μια παλικαρίσια μάχη σε ένα χώρο δουλειάς που όλες οι κυβερνήσεις είχαν και έχουν παρουσιάσει ως πρότυπο ανάπτυξης. Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους. Εκφράζουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του συναδέλφου και την οικογένειά του που έχασε τη ζωή του μέσα στην Κόσκο. Το συγκεκριμένο ατύχημα δεν ήταν κερευνό σε νεφρία. Τουλάχιστον ό,τι αφορά τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται εκατοντάδες εργαζόμενοι στην Κόσκο. Δουλειά ήλιο με ήλιο, απλήρωτες υπερορίες, εντατικοποίηση σε συνδυασμό με την απουσία μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, μιας και αυτά αποτελούν κόστος για την εταιρεία, όχι τυχαία έχουν μετατρέψει το λιμάνι σε κάτεργο. Ειδικά με την ψήφιση τον Ιούνιο του εκτρώματος Χατζηδάκη, με τους ψήφους και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων αστικών κομμάτων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σπαραλιάζονται και μπαίνουν περαιτέρω εμπόδια στους ελέγχους που κάνουν τα εργατικά σωματεία. Γι' αυτό θέλουν συγκίνητο κροταφείο στους χώρους δουλειάς. Απλήρωτη δουλειά, σαν κατεμένοι εργάτες, έτσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Όλοι και όλες στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων την 5η 4 Νοέμβρη στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.